Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2018 για τη συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών οχημάτων. Παράλληλα, οι αλλαγές που εξετάζονται θα είναι οριακές και στοχεύουν στη διευκόλυνση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, κυρίως τρίτεκνους και πολύτεκνους, αλλά και στα οχήματα άνω των 2.000 κυβικών, για τα οποία το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται ήδη σενάρια στοχευμένων μειώσεων ως κίνητρο για την πληρωμή των τελών και την ανάκτηση των πινακίδων τους από τους ιδιοκτήτες τους. Με την συνεργασία 10 τραπεζών αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων 2, μέσω του οποίου θα ενισχύονται παραεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης σε κατοικίες. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και θα χρηματοδοτεί παραεμβάσεις με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού τα 25.000 ευρώ. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια θα ανακοινωθούν επισήμως στις επόμενες ημέρες. Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την έρευνα και την ανάπτυξη υδρογόνων ανθράκων και από νέους παίκτες της αγοράς, καθώς η βιομηχανία βλέπει μία δυναμική στον ελληνικό χώρο, αναφέρει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής Υδρογόνων Ανθράκων, Γιάννης Βασιάς. Όπως σημειώνει, στην Ελλάδα δεν αποκλείεται να υπάρχουν περιοχές με σημαντικά κοιτάσματα, τα οποία ακόμα και αν δεν φέρουν αστρονομικά έσοδα, αποτελούν ένα σήμα προς την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι στην Ελλάδα τα πράγματα πλέον κινούνται σε καλό δρόμο. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει 750,15 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,08%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.